Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Σε βρίσκουμε στην Ισπανία, στη Μάλαγα. Ναι, ναι, φίλε. Ακόμη φαντάζομαι καλός ο καιρός εκεί. Κάνετε μπάνια ακόμη? Ναι, σήμερα έκανα, πρωί, ναι. Σήμερα έκανες. Ο λόγος που σε καλέσαμε, Σέρχιο, είναι για την απόφασή σου να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να βάλει ένα τέλος. Για σένα τι ήταν, εύκολο, δύσκολο? Δύσκολο, πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει, είναι η ώρα νομίζω, γιατί δεν βρήκα πολύ καλά ευκαιρία να παίξω τώρα ποδόσφαιρο. Ναι. Και θυμάμαι και λέω, εντάξει, σταματάω, θα κάνω κάτι άλλο και να δούμε. Σχετικά νωρίς πάντως βάζεις το τέλος. Χρονικά, ηλικιακά, μπορούσες να παίξεις κάνα 2-3 χρόνια ακόμη. Ναι, μπορώ, αλλά δεν έχω μια ομάδα, έχω, πώς το λένε, I don't have the luxury to play somewhere else. So I prefer to stop now. Ναι, ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχει κάτι έτσι ενδιαφέρον για να συνεχίσει, οπότε σταματάει τώρα. Γυρίζοντας έτσι όλο το χρόνο πίσω, Σέρχιο, είσαι ικανοποιημένος από αυτά που πέτυχες τόσα χρόνια που έπαιξες ποδόσφαιρο? Δεν καταλαβαίνω τώρα, φίλε, δεν σε κατάλαβα. Going back the time when you start playing football, are you really satisfied with all these years playing football? Not at all. I'm very proud. I feel very proud for what I do in my career, of course. But I'm sad in the moment. I'm sad because I stop and whatever. In 34 years, maybe how you say, I can play another 2-3 years. But I don't get a club where to play with this passion, with the passion that I do with Ari. So I have to continue my career in the football, of course, but in another position. So I decide to study now in the Spanish Federation for get the diploma of general director. You're going to be a technical director in not as a coach, of course. No, not coach. It's like I don't know, general manager. I don't know how is the name in Spain. Is director deportivo. It's director like deportivo. Something like in the past do it Yanis Kontis in Aris. Yes, of course. Τον ρωτήσαμε για το γιατί την απόφαση για τον ικανοποιημένος από όσα πέτυχε από το την ποδοσφαιρική του καριέρα. Μας είπε ότι είμαι υπερήφανος για αυτά που πέτυχα. Είμαι βέβαια και λυπημένος που βάζω ένα τέλος, αλλά δεν βρήκα ομάδα που να με εξασφαλίζει αυτό το πάθος που θέλω όταν παίζω ποδόσφαιρο. Θα εξακολουθήσει να είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μέσω της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πάρει το δίπλωμα αυτό που απαιτείται για να γίνει τεχνικός διευθυντής, αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα συνεχίσει, θα εξακολουθήσει να είναι έτσι μέσα στο ποδόσφαιρο. One big part of your career, Sergio, was Aris, of course. The biggest? I think it's not just a part. I think it's the most beautiful, in the place that I feel more passion for. I think it's passion in the football is everything. And without that, a player don't have this. If a player don't have this feeling, it doesn't go well. Nothing. So in Aris, the people give me more that I think from the first day I come, and I think I give them also a lot. So it's something between us is a love from the first day, I think. But okay, now finished, but they have a lot of moments that I cannot forget, and I will not forget from all my life. I hope for the club, for the fans, for the city, also for the city, because Saloniki need Aris in first division the sooner as possible, because I think the fans of PAOK and the fans of Aris, they miss this match, and they deserve to have this match the sooner as possible. Το ρωτήσαμε αν ο Άρης είναι το πιο μεγάλο κομμάτι στην καριέρα του
και είπε ασφαλώς ότι είναι το μεγαλύτερο. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, υπήρχε μεταξύ εμού και του κόσμου μια αγάπη, και γενικότερα δεν πηγαίνω σε ομάδες που δεν υπάρχει συνέστημα, όπως μας είπε, σε πάρα πολλές μεγάλες στιγμές που θα έχουν να θυμάμαι από την πρώτη στιγμή, και εύχομαι πραγματικά ο Άρης να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα, γιατί αυτή η αντιπαράθεση, αυτά τα παιχνίδια ακόμη ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι που λείπουν από τη Θεσσαλονίκη. Sergio, do you remember the first goal with Άρης? When was that? Of course, I remember with Chancy. Was not Harilao, but was out. Mm-hmm. I remember, I cannot forget. I remember every moment with Aris. Mm-hmm. I tell you before, my best moment in my career of football was every match with Aris. Mm-hmm. I cannot forget that. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε για το αν θυμάται το πρώτο γκολ. Φυσικά εννοείται ότι το θυμάται, και όχι μόνο το πρώτο γκολ, αλλά και κάθε στιγμή γενικότερα με τον Άρη είναι κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ. Are you planning to visit Thessaloniki and Vikelidis Stadium soon? Probably with Boca in the end of the month. I hear that they will make a friendly game 27. Mm-hmm. If it's true, that I don't know. I hope I will do my best, because I start in the Spanish Federation for this thing of director. I start 18. Is every Monday. I think I have the time to come. So I will try to do my best to be on that match, of course. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε αν προγραμματίζει να έρθει σύντομα στην Θεσσαλονίκη, και με αφορμή φυσικά το φιλικό με την Boca Juniors στο πίνω στα Σκαριά. Είπε, το άκουσα, πραγματικά ελπίζω όντως να γίνει, και επειδή απλά ξεκίνησα τώρα και τα μαθήματα αυτά για το δίπλωμα στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για να έρθω στη Θεσσαλονίκη. After leaving Aris in 2011, Sergio, your career didn't go well, I think. You played in a lot of teams, Rayo Vallecano, Baku, Regensburg in the Zweite Liga, in Bolivia, Blooming, in India. What did you wrong? Okay, I think when I leave Aris was the moment for Aris and for me, because I was in a big trouble, in a big problem. But everybody knows that I don't want to leave. No? Mm. It's not something that I leave Aris because I want. I leave Aris because we have to go. So after that, I think the football get a period, very difficult period, economical, not only in Aris, in everywhere. And yes, I go to USA, I didn't like, I leave, I go to Spain, to Rayo Vallecano, he didn't understand me with the coach, I leave. So everything, how I tell you, when you don't have this feeling, this passion, nothing goes well. What I get with Aris is that. This feeling is something that you wake up, you want to go to training because you have the target on Sunday to play, to be the best for the people. I don't know how to explain. Only a football player can know this feeling. So after leave Aris, for me, is like the career finished at that time, because I still play. Okay, I play because I'm a football player. It's my job, but nothing was the same after that. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε για την καριέρα του, οποία ουσιαστικά πήρε την κατιούσα κατά κάποιο τρόπο, φεύγοντας από τον Άρη το 2011, πηγαίνοντας σε αρκετές χώρες και σε αρκετές ομάδες για να παίξει ποδόσφαιρο, και στην Αμερική και στην Ισπανία και στη Βολιβία και στην Ινδία έφτασε γενικότερα. Τότε, όπως είπε, ήταν η κατάλληλη στιγμή για να φύγω. Δεν ήθελα, αλλά έπρεπε να φύγω, και για οικονομικούς λόγους, από την ομάδα. Δεν μου άρεσε στην Αμερική, όπως και γενικότερα και στην Ράγιο, και μετά δεν βρήκα πουθενά, όπως είπε, χαρακτηριστικά το συνέστημα που είναι αυτό που σε κάνει να σηκώνεσαι κάθε πρωί και να θες να πηγαίνεις στην προπόνηση, να έχεις στόχο να παίξεις να παίζεις κάθε Κυριακή. Και ουσιαστικά μέσα πλεισαφώς παραδέχθηκε ότι οι επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές τα χρόνια από το 2011 και μετά. You work with many coaches in Aris. Who was the best? This is an easy question. Easy question and an easy answer? Yes, easy question and easy answer for me was Hector Cooper, the coach that passed from Aris with a huge difference with the second. So
because of everything, not just coach, like a person was an honest person. I think was the best coach that passed in Aris. The time that I was, I think maybe also in the history of the club, I don't know. Mm-hmm. And the worst? It's not an easy question. This is not an easy question. No, this is easy for me also, very easy, but I will not answer that. I think it's not the time to make something to the people, to something cheap to the people, I think. But it's also easy, so I think everybody can know. And what was the best goal that you scored with Aris? For me, the best was against Heracles, but the most beautiful for me was that, and also with Panionios. But most important, they have a lot of others, most important. But the most beautiful for me was against Heracles, and also against Panionios. Το ρωτήσαμε. Χαριλάου, yes. Το ρωτήσαμε για το ποιος, γιατί συνεργάστηκε με αρκετούς προπονητές όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε ποδόσφαιρο στον Άρη. Ποιος ήταν ο καλύτερος, και είπε ότι είναι πολύ εύκολη η απάντηση που θα σας δώσω. Φυσικά ήταν ο Κούπερ, δεν ήταν μόνο προπονητής και αυτά που πρόσφερε στην ομάδα, αλλά και γενικότερα ως άνθρωπος. Νομίζω ήταν πολύ τίμιος, πολύ ειλικρινής, και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Άρη. Όπως είπε, δεν μας απάντησε στην ερώτηση για το ποιος ήταν ο χειρός, γιατί δεν θέλει αυτή τη στιγμή, τώρα που τελείωσε, να πει κάτι. Ενώ για το καλύτερο του γκολ, δύο έβαλε, ένα με τον Ηρακλή και ένα με τον Πανιόνιο, αλλά βέβαια ήταν πολλά και τα σημαντικά γκολ που σημείωσε στα χρόνια που έπαιξε στον Άρη. Your best season with Aris, Sergio, it was with Bajevic or with Cooper, you believe? For me, it was not with I read many people that give me a lot of messages. Even when I worked there in Thessaloniki, told me my two first year, I didn't think that my two first year was the best of me at all. For me, it was my last 2 years was my best years. I was more player than the first 2 years. The first 2 years, of course, I scored more goals. More goals, yes. But I was not a striker. I was not a player to just put the goals. My football was other for Aris. I construct the game for the team. I score, I give assist. I was much more player and much better player after my first 2 years. But the people remember the goals and think that with that I was better. But I think it's wrong. Τον ρωτήσαμε για το αν ήταν, πιστεύει κατά την προσωπική του άποψη, η καλύτερη του χρονιά με τον Μπάγεβιτς, που τότε και ο Άρης είχε κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, ή με τον Κούπερ ως προπονητή. Είπε ότι και τα δύο πρώτα χρόνια ασφαλώς ήταν πολύ καλά για μένα, και κυρίως ήταν καλά και τα θυμάται ο κόσμος, γιατί πέτυχα πάρα πολλά γκολ και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά στον Άρη. Νομίζω 10 και 9, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα γκολ που πέτυχε. Αλλά πιστεύει ο ίδιος ότι τα δύο τελευταία του χρόνια ήταν πιο ποιοτικά, πιο μεστά, γιατί είχε γίνει καλύτερος ποδοσφαιριστής, και επειδή δεν είναι ακριβώς striker όπως μας λέει, έκανε άλλα πράγματα, βοηθούσε τους συμπαίκτες του, μοίραζε γενικότερα πάσες εκτός από γκολ που πετύχαινε. A friend of yours telling me now that with Larissa was your best goal. With Larissa. Όχι. Όχι. Όχι, ωραίο γκολ, αλλά μόνο ωραίο, δεν ήταν κάτι. Όχι. Όχι, όχι με τη Λάρισα. Οκ. So, you said that you took many things from Aris. Love, recognition, money, of course, I think. You gave what you're capable to give to Aris. Or you could give more. I now thinking in the past, of course, I'm a player that many people are very wrong with my personality. The real people that knows me, near people, example, you know me better than yes, of course. Many people, know the real person of Koke. I'm a player that I was a player that I can give much more. I think my career miss a very big team. Be honestly, I tell you, because I watch a lot of football every day. My career made a miss a very big team.
because I didn't was so professional how I masked. And when I say professional, is not like people think. I'm not a night guy at all. Mm-hmm. In Thessaloniki, the people know. The people that don't know can say, party boy. No, at all. I'm not a party boy. I never drink alcohol in my life, not mm-hmm. in my career, in my mm-hmm. life until now. Mm-hmm. People don't know that. Mm-hmm. People think something else. But the people that real knows me, knows what I say now, and it's true. But when I mean professional is to don't sleep late, because me, I always sleep late, watching TV or whatever. I sleep late. Mm-hmm. I wake up early to go to the training. Never was in the best position to do that. My biggest problem is not to get careful on my alimentation, eat. Mm-hmm. I never eat how I must eat a professional football player to a big club. Mm-hmm. I didn't get attention of that. Maybe I was young, I was thinking, maybe it was enough with my quality to give what I give. Understand what I mean? Yes, yes. If I was more professional, I think I can give something bigger, of course. Mm-hmm. But I try to explain you more or less what I think. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε για το... Έχει πει, είπε μάλιστα και στην προσωπική του την τοποθέτηση για το φινάλε της καριέρας του, ότι πήρα πολλά περισσότερα από τον Άρη ενδεχομένως από αυτά που μπορούσα να δώσω, και το ρωτήσαμε γι' αυτό τι ακριβώς εννοεί, και μας είπε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Τώρα, από αυτά που κατάφερα να συγκρατήσω είναι ότι πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν γενικότερα, κάνουν λάθος με την προσωπικότητά μου. Όσοι με ξέρετε και με ξέρουν πάρα πολύ καλά, αναφέρθηκε σε μένα που ασφαλώς τον ξέρω τόσα πολλά χρόνια μέσα από τη συνεργασία μας. Τον αληθινό Κόκκι ξέρουν ότι. Τι μπορούσα να προσφέρω και γενικότερα τι δεν μπόρεσα να κάνω. Αυτό που ξέρουν όσοι με γνωρίζουν, ότι δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου αλκοόλ. Λίγο όσον αφορά τον επαγγελματισμό μου, όπως μας είπε, επειδή κοιμόμουν αργά, αυτό ενδεχομένως να μην πρόσεξα. Τη διατροφή μου, που πάντοτε ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα, με απόλυτη ειλικρίνεια μας απαντάει τώρα, και αυτοί ήταν οι λόγοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσα να δώσω παραπάνω πράγματα ή να κάνω την καριέρα που θα μπορούσα να κάνω παίζοντας ποδόσφαιρο. Your best moment with Aris was in Madrid, I guess, Atletico, or somewhere else? This was one of the great nights of my career, of course, mm-hmm. and in Aris also, because it was at my home with all my friends, with all my mm-hmm. family, with 3,000 people of Aris, with the after the match in the airplane with a lot of fans of Aris. It was something unbelievable, but I remember a lot of other days, because this semi-final against Kavala after match, going to Carilao in the bus with, I don't know, thousands of people in the street. Mm-hmm. In Aris we live unbelievable moments that wish that one day will come again these days, but now it's time to help the club, to help the people, to help the the team mm-hmm. to go up the sooner as possible. Mm-hmm. And you didn't manage to win a title, eh? While you're playing in Aris. When I was playing, you never think that one day we'll stop all that. So now, when I think of this, everything becomes so beautiful, no? But mm-hmm. I hope everything will be fine as soon as, but now it's a difficult time, but with the help of the people, maybe we'll be the same. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε για το ποια θεωρεί ότι ήταν έτσι η καλύτερη στιγμή του, και αν ήταν το παιχνίδι στη Μαυρίτη κοντά στην Ατλέτικο. Ασφαλώς, γιατί ήταν μέσα στο σπίτι μου με την οικογένειά μου και ήταν ίσως η πιο σπουδαία βραδιά της καριέρας μου. Αλλά γενικότερα αυτό που θέλει να πει ο Σέρχιο είναι ότι σημασία έχει από εδώ και πέρα να βοηθήσουμε όλοι τον Άρη για να επιστρέψει εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στη Σούπερ Λίγκα. Your next step is in football, of course, Sergio. How do you feel knowing that people here in Thessaloniki, the fans of Aris, always remember you
telling your name, watching your videos, scoring goals, and becoming one of your favorite players of all time in Thessaloniki and Antares. This is something that I have to thank every day, and I feel proud, and I say thanks every day, because for me, it's something that I can't forget until now. And I hope to give them in the future this possibility again in another position. But what I live in Iris, feeling that people love me so much, is a dream for every player. That's why what I explained to you before, that I stopped to play because I don't have this passion. When you have this love from one team, from the fans of our club, it's difficult after to find a club where you will be so happy. Mm-hmm. This was my biggest problem after Iris. Το ρωτήσαμε για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα και γενικότερα υπάρχει κόσμος που λέει το όνομά του, που τον αγαπάει πάρα πολύ, που βλέπει τα βίντεο στο YouTube με τα γκολ, με τις καλύτερες στιγμές, και το γεγονός ότι είναι αναφυσβήτητα ένας από τους καλύτερους ξένους που έχουν φορέσει τη φανέλα του, και είπε φυσικά ευχαριστώ κάθε μέρα τον Θεό και δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά που έζησα. Και αυτή είναι και η διαφορά, το ότι αυτό το συνέστημα και αυτή την αγάπη που βρήκα στον Άρη δεν τη βρήκα πουθενά φεύγοντας και παίζοντας ποδόσφαιρο. Another you stop football, Sergio. What was your biggest mistake of your career? I tell you, most of all is not to be the professional that a player must to be. Not to be enough what I give. I think for me it was enough what I give. With the 60%, I think I talk honestly. I don't believe I am better than nobody. Mm-hmm. But with the 60%, because I never take care of me. This mm-hmm. is the truth. Mm-hmm. I never take care of me, and I was the best. Mm-hmm. So imagine if I take care of me. This is what I think right now, because I watch football every day. I was Real, I was Barca, and I said, this is not better than me at all. Mm-hmm. This is not better than me right now, today, like this, with 87 kilos. I'm the best in many teams in Super League in Greece, 100% without training. Mm-hmm. But this is not enough. You have to be professional, you have to train, you have to take care of you, and this is the thing that I miss, I think, in my career. Mm-hmm. You are very honest. Yes, is that true? Yes, it's true, yes. Το ρωτήσαμε για το ποιο ήταν, πιστεύει, το μεγαλύτερο του λάθος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, και επιστρέφει σε αυτό που μάλλον τον έχει πληγώσει, φαίνεται τώρα κοιτάζοντας τα χρόνια πίσω, το γεγονός ότι δεν ήμουν τόσο επαγγελματίας, ότι έδωσα αυτά που μπορούσα, απλά μάλλον μέχρι το 60%, όπως μας είπε, γιατί ποτέ δεν πρόσεχα όσο μπορούσα τον εαυτό μου, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος. Ακόμη και έβλεπα, λέει, ποδόσφαιρο και έβλεπα την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, και έβλεπα πολλούς παίκτες και έλεγα ότι αυτοί δεν είναι καλύτεροι από μένα, από την ποιότητα που είχα εγώ ως ποδοσφαιριστής. Και ακόμη και σήμερα, λέει, που είμαι 87 κιλά, όπως μας αποκαλύπτει, βλέποντας πολλά παιχνίδια της Super League στην Ελλάδα, πιστεύει ότι ακόμη και τώρα χωρίς προπόνηση είναι πολύ καλύτερος παίκτης. I know that you're watching Aris. What do you believe for this year, the new year in Football League? With a new coach, with new players, new technical director? Okay, to be honest, from this year I didn't know a lot, many players of the club. I didn't know who is the coach at all. I hear, of course, I listen, but I didn't know. But Aris, we know we have something with us. Is the stadium, is the fanela, and is the fans. So we play with something more than the other teams, but maybe it's not enough. I think the players must believe that in themselves. I don't know if they get the players that they must get to go to Super League, but another year in second division cannot be. They have to understand this. Mm-hmm. And also the president or the people that sign the players, they have to understand that the fans
cannot wait more to see their team in first division, so they have to do the job this year. Το ρωτήσαμε αν παρακολουθεί καθόλου τον Άρη και γενικότερα τι ξέρει για την καινούργια ομάδα, τον καινούργιο προπονητή. Λέει πραγματικά δεν έχω παρακολουθήσει πολλά πράγματα και δεν ξέρω ακόμη και ποιος είναι ο προπονητής ο Μονασπρί. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι οι παίκτες πρέπει να πιστέψουν στους εαυτούς τους και, και η διοίκηση αλλά και οι ποδοσφαιριστές να ξέρουν ότι πολλές φορές ο κόσμος και μόνο και η φανέλα δεν φτάνει, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι δεύτερη χρονιά για τον Άρη στη Football League δεν πρέπει να υπάρξει, τόσο για τους παίκτες όσο και για την διοίκηση, και πρέπει η ομάδα να επιστρέψει στη Super League. One of your best friend, Neto, still playing in the team, eh? I see. It's very nice for him. I am very happy. And it's normal because he do a lot for Aris. And I think physically he is still fine, so he can help the team. I'm very happy for him and for Aris. I also see that Vieirinha come back to PAOK. Mm-hmm. These are very beautiful things for even for Aris to get this between this fight between Aris PAOK. They bring their best player in the last 10 years or whatever. They must get motivation for the club also to go the sooner as possible in first division to get the people this much. Thessaloniki without Aris PAOK is not the same. Το ρωτήσαμε για τον Νέτο που συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο στον Άρη και μεγαλύτερο σε ηλικία από τον Σέρχιο. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος που ο Νέτο, γιατί έχει προσφέρει και αυτός πάρα πολλά στον Άρη, γιατί και φυσικά, όπως μας είπε, σωματικά είναι πολύ καλά και μπορεί να το υποστηρίξει. Και χάρηκα, όπως σας είπε, και το γεγονός ότι επέστρεψε και ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή η αντιπαλότητα και γενικότερα και ο Αριανός να βλέπει ότι επιστρέφουν παίκτες που υπήρχαν, που έπαιζαν σε αυτά τα προηγούμενα χρόνια στα μεταξύ μας παιχνίδια, πιστεύω ότι θα κάνει καλό γενικότερα. Πριν κλείσουμε, Σέρχιο, θα ήθελα έτσι να, στα ελληνικά όμως, να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, που τραγούδησε το όνομά σου πάρα πολλές φορές στην κερκίδα. Και τι είναι αυτό που θέλεις μέσα από την καρδιά σου να τους πεις τώρα για τελευταία φορά, αφού σταμάτησες πλέον το ποδόσφαιρο? Εντάξει. Θέλω πρώτα απ' όλα να λέω ένα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το κόσμο στον Άρη, γιατί εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ και πήρα πολλά αγάπη από το κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα όχι για μένα, για το ομάδα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί ομάδα πρέπει να πάει Super League πολύ γρήγορα, να βοηθήσουμε όλοι και μόνο αυτά, και τι άλλο να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω άλλο να πω, μόνο αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να αγαπάω πολύ ο Άρης. Θα τραγουδάς κάποιο σύνθημα τώρα στην Ισπανία? τι να πω τώρα, αλλά... Ποιο είναι το αγαπημένο σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το ποιο. Το σύνθημα, το ποιο είναι το πιο αγαπημένο σύνθημα? Το τραγούδι πιο αγαπημένο της κερκίδας. Ξέρει όλοι, έχει βίντεο εκεί στο YouTube. Είναι αυτό το πάω. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά εντάξει. Γιατί ο κόσμος αρέσει και εγώ να αρέσω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά να δούμε τι να κάνουμε. Mm-hmm. Θέλω να έρθω τώρα 27 άμα παίξεις στο Χαριλάου με Μπόκα και να τραγουδώ μαζί. Mm-hmm. Μακάρι να είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μακάρι κάποια στιγμή, γιατί μάλλον το σκέφτεσαι, να επιστρέψεις στον Άρη από another position. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρα, όχι τώρα, γιατί ξέρουμε δεν μπορούμε τώρα, αλλά είναι σίγουρα, γιατί έχω πολύ να δώσω ακόμα στο ποδόσφαιρο και πού είναι καλύτερα από Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Σέρχιο, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σέρχιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Bye bye. Yeah.